Υπάρχουν προβλήματα στον χώρο της υγείας. Η μνημονιακή πολιτική έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον χώρο της υγείας. Βλέπετε, και αυτό είναι το οξύμορο. Την προηγούμενη εβδομάδα, από ό,τι ακούσαμε, με παρέμβαση του Υπουργού, ο οποίος βρίσκεται και από εδώ, βρέθηκε πετρέλαιο για το νοσοκομείο, το Παναγκαδικό. Σε κάποιο νοσοκομείο δεν βρέθηκε. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα, υπάρχουν ελλείψεις σε αναλώσιμο υλικό, αντιμετωπίζουν προβλήματα να παίρνουν από άλλο νοσοκομείο σε άλλο. Αλλά το οξύμορο είναι, δεν χρειάζεται να κάνεις παρέμβαση ο Υπουργός, γιατί είναι από εδώ για να έχει πετρέλαιο το νοσοκομείο, πώς το λένε, το Παναρκαδικό και η Θήβα ή η Λιβαδιά, δεν ξέρω ποιο άλλο νοσοκομείο. Να... Σε ποιο νοσοκομείο, στο Μεσολόγγι, μου είπαν την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουνα ότι τα δωμάτια μέσα θερμαίνονται με θερμάστρες, αυτές τις σόμπες υγραερίου, τις οποίες φέρουν, όχι υγραερίου, τις ηλεκτρικές, τις οποίες φέρουν. Ναι, αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν. Το μνημόνιο είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ, να πούμε, το χώρο της υγείας, γιατί είναι ένα κοινωνικό αγαθό και με το μνημόνιο προβλέπω ότι οι κοινωνικές παροχές πρέπει να μειωθούν. Είναι η γενικότερη πολιτική η οποία θα ακολουθείται βάσει του μνημονίου του υπογραφή. Βλέπετε, κόβονται επιδόματα, πολύτεκνους, παιδιά εδώ. Αν κάνεις παιδιά, να πούμε, τιμωρήσει με το φορολογικό νομοσχέδιο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, να πούμε ότι αυτά όλα, να πούμε στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, ότι όλα τα κοινωνικά αγαθά μειώνονται και εις βάρος των εργαζομένων. Αυτών οι οποίοι δεν μπορούν να κλέψουν την εφορία, αυτών οι οποίοι δεν μπορούν να κρύψουν εισοδήματα και φορολογούνται πλέον και από το πρώτο ευρώ. Άρα είναι μια πολιτική η οποία πρέπει, να πούμε, να συσπυρώσει όλους τους εργαζόμενους δίπλα στα σωματεία, δίπλα στα συνδικάτα. Εγώ σας λέω ότι μπορεί σε όλη την κοινωνία υπάρχουν κακοί και καλοί. Εγώ αισθάνομαι και είμαι περήφανος που είμαι συνδικαλιστής, γιατί είμαι ένας εργαζόμενος με 30 χρόνια υπηρεσίας, τόσα χρόνια μόνο το μισθό μου παίρνω, τίποτα άλλο παραπάνω. Παίρνω 800 ευρώ, 1200 γιατί έχω ένα δάνειο, με 30 χρόνια υπηρεσίας. Αυτά έπαιρνα, μειώσαν το μισθό μου και καταλαβαίνετε, δηλαδή, δεν έχω κάτι παραπάνω. Τώρα, εάν ακούμε ότι ο τάδε, ο ένας, ο δείξει, μπορεί να είναι και αυτά παραπληροφόρηση, αλλά θέλω να πω ότι σε όλες τις κοινωνικές ομάδες υπάρχουν και κακοί και καλοί. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, αν υπάρχει ένας πυλώνας της δημοκρατίας που είναι το συνδικαλισμός, είναι αυτός ο οποίος πείθει, αυτός ο οποίος κάνει τις αντιδράσεις, τις αντιστάσεις. Το σλόγγαν μας χρόνια, διαχρονικά, ήταν ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος κυβερνά, αλλά πώς κυβερνά. Αντίδραση κάναμε και στην κυβέρνηση του Τσιμίτη, αντίδραση κάναμε και στην κυβέρνηση του Καραμαλή, αντίδραση κάναμε και στην κυβέρνηση του Παπανδρέου και στο Παπαδήμου και τώρα και αύριο, αν θα έρθει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όσο οι πολιτικές είναι ενάντια στους εργαζόμενους, οι οποίοι συρρυκνώνουν το εισόδημα, καταργούν τις κοινωνικές παροχές, θα είμαστε αντίθετοι με αυτές τις πολιτικές. Ακριβώς μετά την πρώτη στις 3 του μήνα, μέσα τη βδομάδα και μέχρι τα φώτα, θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή. Φέτος θεωρούμε ότι θα είναι η χρονιά που θα θυγούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα νοσοκομεία. Θα είμαστε επί ποδός πολέμου και θα αποφασίσουμε για παραπέρα κινητοποίηση. Θα κάνουμε μια κινητοποίηση και ο σαν χώρος της υγείας, την οποία θα τη στηρίξει και η ΑΔΔ, με συγκέντρωση. Αυτό την ημερομηνία δεν την έχουμε προκαθορίσει ακόμα. Εκτιμούμε ότι το δεύτερο ή το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, με πορεία, με συγκεντρώσεις κατά τόπους, είπε, και μια κεντρική η οποία θα γίνει κάτω από το Υπουργείο Υγείας και πορεία προς το αυτό. Και εκεί θα καλέσουμε και τα σωματεία με πούλμαν, τα οποία να φέρουν κόσμο για να διατρανώσουμε ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό. Και καλούμε και τους συμπολίτες για να το καταλάβουν ότι σε αυτή την κρίση την οποία περνάνε χρειάζεται το δημόσιο νοσοκομείο. Αύριο, να πούμε, δεν θα μπορούν που είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε κάποιο ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπου να βρουν στο ιδιωτικό τομέα. Βλέπετε τι γίνεται με το ΕΠΗ, με τα φάρμακα, με το ένα, με το άλλο. Παντού προβλήματα. Το δημόσιο νοσοκομείο χρειάζεται. Οι εργαζόμενοι παλεύουν και οι εργαζόμενοι. Και δεν πρέπει να μπαίνει το ζήτημα του κοινωνικού αυτοαυτοματισμού. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν δουλειά, ο άνεργος που δεν έχει δουλειά. Και όχι γιατί επειδή έχω εγώ δουλειά να έχω αντίπαλο να με έχει αντίπαλο αυτός που δεν έχει δουλειά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς απαλεύουμε και αυτούς να τους στηρίξουμε και αυτούς να βρουν δουλειά και γενικότερα να είναι όλος ο λαός ενωμένος να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε.